Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Είμαστε από την Ιμαθία. Πήγαμε να καταγράψουμε σήμερα αγροτικές περιοχές ροδακινοπαραγωγούς, οι οποίοι δεν μαζεύουν τα ροδάκινα, διότι μετά το εμπάρκο άρχισαν να τα ρίχνουν κάτω, διότι όπως μας είπαν δεν συμφέρει. Κοιτάξτε τι γίνεται κάτω. Βλέπουμε λοιπόν ροδάκινα πολλά. Έχουμε αγρότες εδώ από την Κλούρα, τον Τάσο τον Χαλκίδη και τον Θόδωρο τον Παπακοσταντίνου, προβληματισμένοι και οι δύο. Τάσο, για πες μας εδώ πέρα, τι γίνεται? Βλέπετε ότι η κατάσταση είναι τραγική. Μετά από αυτές τις τιμές που ήταν σε συνεταιρισμούς και στην αγορά, δεν συνέφερε να τα μαζέψει ο παραγωγός και αναγκάστηκε να τα ρίξει κάτω, γιατί και αν τα άφηνε πάνω στο χωράφι θα πάθαιναν ζημιά τα δέντρα. Οπότε προτίμησε να τα ρίξει κάτω αντί να τα δώσει δωρεάν, γιατί ήταν σχεδόν δωρεάν με 15 και με 12 λεπτά. Θόδωρα, δεν συνέφερε να τα μαζέψει. Θόδωρα, πραγματικά το εμπάρκο κάποιος τους ταρακούνησε. Εδώ όλη την Ιμαθία μάλλον την ταρακούνησε. Και την Πέλα. Ιμαθία, Πέλα και όλους τους νομούς τους. Τι έχετε να πείτε για αυτή την απόφαση? Νομίζω μια τραγική απόφαση, τραγική για το προϊόν και για τους παραγωγούς των νομών της Ιμαθίας και της Πέλας, αλλά και όσων παραγωγών καλλιεργούν ροδάκινο, γιατί μας κλείνει άπαξ διαπαντός, τουλάχιστον για ένα χρόνο, μας κλείνει την αγορά, μια αγορά την οποία σχεδόν τροφοδοτούσαμε αποκλειστικά. Για του χρόνου θα αξίζει να τα καλλιεργήσουμε. Ο κόσμος άρχισε να φοβάται και λέει ότι του χρόνου υπάρχει περίπτωση να μην καλλιεργήσουμε. Ακούμε από συνάδελφους αγρότες ότι δεν θα συμφέρει να κλαδέψουμε, δεν θα συμφέρει να ραντίσουμε. Εάν υπάρξει αυτό το εμπάρκο, οι αγρότες της Ιμαθίας, της Πέλας και όλης της Ελλάδας θα είναι τελειωμένοι. Γιατί από εδώ και πέρα αρχίζουν τα ακτινίδια, τα πορτοκάλια, τα μανταρίνια, έχουμε φράουλες. Χωρίς τη ρώσικη αγορά είμαστε τελειωμένοι, είμαστε πεθαμένοι. Πόσο παραγωγή πήγαινε στην Ρωσία? Το 60 με 65% το στέλνανε στην Ρωσία. Και αυτή τη στιγμή το πρωί ήμασταν σε ένα συνδυασμό στο ΑΣ στην Άουσα, ο οποίος έχει μέσα 2 με 2,5 εκατομμύρια κιλά τελαρωμένα έτοιμα με πρόγραμμα για τη ρώσικη αγορά. Καταλαβαίνετε ότι αυτά εδώ τα ροδάκινα όλα, εάν δεν φύγουν σε 5-6 μέρες, θα χαλάσουν και θα αναγκαστούν να τα πετάξουν. Θόδωρα, αυτά τα ροδάκινα που έριξε ο άνθρωπος κάτω, έτσι, δεν συμφέρει. Πόσο θα τα αγόραζαν? Τα έριξε γιατί δεν συνέφερε να τα μαζέψει, δεν συνέφερε να τα βγάλει στην αγορά. Δηλαδή τα συλλεκτικά και τα μεταφορικά του κτλ. Δεν θα μπορούσε να τα πάρει. Mm-hmm. Αυτά θα μπορούσαν σε άλλες συνθήκες, θα μπορούσαν να πάνε στην αγορά με 50 και 60 λεπτά. Mm-hmm. Τουλάχιστον σε ό,τι αφορά την τιμή του παραγωγού. Αυτά τα έριξε μετά το εμπάρκο που έγινε? Όχι, έχουν πέσει πριν το εμπάρκο. Γιατί μην ξεχνάμε ότι όλο αυτό το διάστημα, από τις αρχές της διαδικασίας της παραγωγής, από την αρχή της καλλιεργητικής περίοδου, οι τιμές ήταν εξευτελιστικές για τον παραγωγό. Σε πάρα πολλές περιπτώσεις δεν άξιζε τον κόπο να μπει κανείς στη διαδικασία να τα συλλέξει. Από εδώ, από την περιοχή, πόσα ροδάκινα έφευγαν για Ρωσία? Έφευγαν γύρω στα 100 εκατομμύρια κιλά. 100 εκατομμύρια κιλά από εδώ, από την περιοχή. Μάλιστα, μιλάμε για πολλά λεφτά, έτσι. Τεράστια, ναι. Μιλάμε για τζίρους μεγάλους, έτσι, οι οποίοι πλέον αρχίζουν να εκλείπουν από την τοπική οικονομία, από την τοπική κοινωνία κτλ. Τι λένε οι αγρότες? Οι αγρότες λένε ότι δεν θα μπορούν να καλλιεργήσουν του χρόνου και θα έρθει αυτή η κακιά στιγμή, γιατί ήδη από τώρα αρχίζουν τα προβλήματα, οι υποχρεώσεις δεν μπορούν να καλυφθούν με αυτές τις τιμές, έρχεται τώρα και αυτό το εμπάρκο, είναι απογοητευμένοι. Δεν θα μπορέσουν του χρόνου ούτε να ραντίσουν ούτε να κλαδέψουν. Οι υποχρεώσεις θα είναι πάρα πολύ μεγάλες. Έτσι, γιατί θα χρειαστούμε λεφτά για την εφορία, θα χρειαστούμε αγροφόδια. Όλα αυτά εδώ θα είναι βάρος για τον αγρότη. Και με αυτόν τον τρόπο που γίνεται, σιγά σιγά, αντί να έρχονται, γιατί ακούμε ότι έρχονται αγρότες, έρχονται νέοι άνθρωποι να γίνουν αγρότες, θα εξαφανιστούν και οι αγρότες που πραγματικά παράγουν. Έχουμε ανθρώπους με 40 και 50 στρέμματα χωράφια που δεν μπορούν να τα απεξέλθουν στα έξοδά τους με 12 και με 15 λεπτά. Πώς θα καλλιεργήσουν του χρόνου? Δεν θα είναι μόνο το φετινό, δεν θα είναι μόνο τώρα το πρόβλημα, θα είναι και του χρόνου. Οι τοπικοί βουλευτές, οι άρχοντες εδώ, τι λένε? Οι τοπικοί βουλευτές δεν έχουμε επαφή, δεν έχουμε συναντηθεί, δεν έχουμε κάνει μια σύσκεψη. Πέρσι είχαμε κάνει κάποιες σκέψεις για το συμπύρινο ροδάκινο, φέτος δεν κάναμε ούτε μια σύσκεψη για το συμπύρινο ροδάκινο. Δεν ξέρω πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, αλλά να ξέρετε ότι γιατί κάποιοι λένε ότι βγαίναμε το χειμώνα να κάνουμε κινητοποίησεις, τώρα θα αρχίσουμε να βγαίνουμε το καλοκαίρι για να τους πείσουμε ότι δεν είναι εύκολη η δουλειά του αγρότη. Ο αγρότης όλο το χειμώνα δουλεύει, δεν σταματάει καμιά φορά
και έρχεται η ώρα να πουλήσει την παραγωγή του και την πουλάει τζάμπα, την πουλάει δωρεάν. Υπάρχει πιθανότητα να βγάλετε τα τρακτέρια στο δρόμο? Θα δούμε σήμερα το απόγευμα, έχουμε μία σύσκεψη με οι αγρότες εδώ στην Ημαθία, να δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση και βλέπουμε, θα δούμε. Υπάρχει πιθανότητα δηλαδή? Όλες οι πιθανότητες είναι ανοιχτές. Μάλιστα.